μαζικά στις κάλπες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Πάντως, οι κοινοτικές αρχές της Βρυξέλλες εκφράζουν φόβους ότι η συμμετοχή θα είναι μικρή. Στην Ολλανδία, που οι εκλογές έγιναν την περασμένη Πέμπτη, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Παρόλες τις εκκλήσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού Ρουντ Λούμπερς, που θεωρείται και ο πιθανότερος διάδοχος του Ζακ Ντελόρ στη θέση του Προέδρου της Κομισιόν. Σε όλα δε τα κράτη, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το εθνικό κριτήριο κυριαρχεί και σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Χθες οι Έλληνες μετανάστες που ζουν μόνιμα σε χώρες της Ευρώπης ψήφισαν στον τόπο διαμονής τους. Τα ψηφοδέλτια θα αποσταλούν στην Αθήνα και θα ανοιχτούν στο εφετείο Αθηνών σήμερα το βράδυ μετά τη δύση του ηλίου. Στα διόδια των εθνικών και στον συντηρητικό νότο. Μία γεύση του τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν οι εκλογές ήταν προαιρετικές έδωσαν σήμερα οι Έλληνες της Γερμανίας. Από τις 170.000 που έχουν δικαίωμα ψήφου πήγαν στις κάλπες 48.000 λιγότεροι από το 1/3. Είμαι 25 χρόνια στη Γερμανία τώρα. Αλλά είπαμε Έλληνες, σαν Έλληνες, να κάνουμε στο καθήκον μας και να ψηφίσουμε. 9.000 Έλληνες προτίμησαν να ψηφίσουν γερμανικούς συνδυασμούς. Με σοου και δώρα. Στο κοινό προσπαθούν τα γερμανικά πολιτικά κόμματα να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους στην κάλπη. Was diesen Europawahlkampf anbelangt, bin ich traurig, ich sag's nochmal, über mangelndes Interesse. 22 με 24 εκατομμύρια Γερμανών ψηφοφόρων θα μείνουν αύριο μακριά από τις κάλπες. 5 μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός. Για τις ευρωεκλογές και οι Έλληνες που κατοικούν εδώ. Είναι 3.300 οι Έλληνες σας πούς, στην Ιταλία και έχουν δημιουργηθεί 10 τμήματα. Εγώ ψηφίζω πρώτη φορά και δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό πάντως. Να ψηφίσουμε σαν να είμαστε στην Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα τις εκλογές στην Ιταλία, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα της ευρωαδιαφορίας. Προκειμένου να αποτρέψει την αποχή από τις κάλπες και τη φυγή στη θάλασσα, ο πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνη χαρακτήρισε τις εκλογές αυτές σαν ένα δημοψήφισμα για την κυβέρνησή του. C'è questa corrente di Berlusconi che sembra che si possa tentare il nuovo passo. La sinistra non riesce a pronunciarsi su temi come la Bosnia, il Ruanda e anche l'integrazione europea. Στη Γαλλία οι ευρωπαϊκές εκλογές διεξάγονται σε ήπιο και χλιαρό κλίμα. Συνήθως για τις εκλογές αυτές το ποσοστό αποχής είναι υψηλό και ξεπερνάει το 50%. Το ήπιο εκλογικό κλίμα συνέτεινε και η διακριτική απουσία από την προεκλογική μάχη του Προέδρου Μιτεράν και του Ζακ Ντελόρ. Στη Γαλλία για την εκλογή 87 ευρωβουλευτών παίρνουν μέρος στις ευρωεκλογές 20 ψηφοδέλτια, αριθμός ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις. 6 ψηφοδέλτια αναμένεται να αποσπάσουν το ποσοστό του 5% που είναι απαραίτητο για την εκπροσώπηση στο Στρασβούργο. Σε ό,τι αφορά τους απόδημους Έλληνες, ψηφίσουν σήμερα σε 4 πόλεις, Στρασβούργο, Παρίσι, Λιόν και Μασσαλία. Μόνο 1.300 ψηφοφόροι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους για τις ευρωεκλογές. Άγνωστο είναι πόσοι Έλληνες θα